Στο ίδιο έργο, θεατές και πάλι οι γιατροί του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου, οι οποίοι αν και περίμεναν έστω και μια μικρή ακτίνα φωτός από την τελευταία προκήρυξη των κενών θέσεων, εν τούτης οι ελπίδες τους έσβησαν με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από τις 6 θέσεις νοσοκομειακών γιατρών που προκηρύχθηκαν σε αντίστοιχα νευραλγικά τμήματα και κλινικές, για τις περισσότερες από αυτές δεν κατατέθηκε ούτε μία αίτηση. Με συνέπεια, παθολογική, μονάδα εντατικής θεραπείας και τμήμα επειγών των περιστατικών να παραμένουν στην ίδια ακριβώς μοίρα πριν από την προκήρυξη. Αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί η εμπειρία δείχνει, επειδή αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει επαναληφθεί αυτή η προκήρυξη και έχει φανεί ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον ή είναι μειωμένο το ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, για τους ίδιους λόγους όπου έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εργασίας, οι αμοιβές είναι απογοητευτικές. Είναι οι συνθήκες για την εξέβρεση κατοικίας είναι επίσης απαγορευτικές και απογοητευτικές. Και ενώ τα εντέλεστε πλέον πέφτουν βροχή κυρίως στα νοσοκομεία του Ηρακλείου που δανείζουν γιατρούς στο Ρέθυμνο για να βγαίνουν οι εφημερίες, οι Ηρακλειώτες γιατροί ο ένας μετά τον άλλο φαίνεται να μην είναι διατεθειμένοι να βάλουν άλλο πλάτη για τη σωτηρία του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου, τη στιγμή που και εντός των τυχών του Ρεθύμνου οι πιέσεις είναι ασφιχτικές για τους γιατρούς των κέντρων υγείας. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια περιστατικά που χρειάζονται και επικοινωνία και με άλλα νοσοκομεία, γενικότερα δύσκολα περιστατικά. Είναι καλό να γίνεται η διαχείριση από κάποιον ειδικό για να μπορούν να διεκπαιρεωθούν και πιο σωστά και πιο εύκολα. Τώρα η απειρία των ειδικευόμενων και των αγροτικών δεν μπορεί να στελεχωνεί το ΤΕΠ. Οι συνάδελφοι που έρχονται με μετακινήσεις διαμαρτύρονται διότι δημιουργούνται προβλήματα άλλα στα νοσοκομεία από τα οποία προέρχονται αλλά και δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν για την κατάσταση της κλινικής μέσα σε τόσο λίγο χρόνο και να μπορέσουν να εφημερεύσουν παράλληλα. Και σαν να μην έφτανε η χαοτική κατάσταση στο νοσοκομείο, η θερινή περίοδος που ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς προκαλεί πονοκέφαλο στους γιατρούς που ήδη καλούνται να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο φόρτο δουλειάς. Ήταν εντελώς απαραίτητο. Ήταν ζήτημα ζωής για μας μια επίγουσα ενίσχυση για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την επόμενη περίοδο με την αυξημένη κίνηση. Αυτό δεν συνέβη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οριακές και δύσκολες καθημερινά. Οπωσδήποτε κάτω από αυτές τις συνθήκες το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβαθμίζεται και αυτό σε καμιά περίπτωση δεν είναι καλή διαφήμιση για τον τόπο μας, αλλά και δεν είναι ευχάριστο ούτε για την κοινωνία ούτε για τους επισκέπτες μας.